Καλησπέρα κύριε Πρωθυπουργέ. Ήθελα να ρωτήσω αν είναι για σας και για την κυβέρνησή σας οριστικά τα στοιχεία της Ελστάτ του 2009, αν έχει κλείσει αυτό το θέμα για την κυβέρνησή σας και αν σας απασχολεί ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος παρενέβη και κατηγόρησε τρεις επιτρόπους ότι είναι με την επιστολή τους παραβιάζουν το Ελληνικό Σύνταγμα. Ευχαριστώ. Κυρία Κεχαγιά, το 2009 θα θυμάστε, γιατί καλύψατε χρόνια το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 4,5%. Και η διαμάχη αυτή για τα στοιχεία του 9 είναι μια διαμάχη που βεβαίως αφορά κυρίως τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και όχι τον ΣΥΡΙΖΑ. Που αν δικαιωθεί μια άποψη, η άποψη δηλαδή ότι έφταγε για την διόγκωση των ελλημάτων ο Καραμανλής, θα δικαιωθεί ο Παπανδρέου, και αν δικαιωθεί η άποψη ότι τα μαγειρέψανε για να μας βάλουν στα μνημόνια, θα δικαιωθεί ο Καραμανλής και θα κατηγορηθεί ο Παπανδρέου. Εμείς βρεθήκαμε στην κυβέρνηση του τόπου το 2015, όταν πια είχε περάσει το πρώτο μνημόνιο, είχε περάσει το δεύτερο μνημόνιο και πήραμε μια εντολή σκληρής διαπραγμάτευσης. Αναγκαστήκαμε και πήγαμε σε μια συμφωνία χωρίς καμία δυνατότητα αμφισβήτησης στοιχείων, περσινά παλιά σταφύλια που λένε. Και ούτε τα αμφισβητούμε, τα στοιχεία που αφοράν τη συμφωνία που εμείς συνύψαμε. Είναι στοιχεία τα οποία έχουν επικυρωθεί από την Eurostat. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει το δικαίωμα ή την υποχρέωση, θα λέγα εγώ, να διερευνήσει όλες αυτές τις σκοτεινές πτυχές μιας υπόθεσης που προκαλεί ερωτηματικά. Όχι για να δικαιώσει τον ένα τον άλλον, αλλά για να δούμε τι ακριβώς συνέβη τότε. Και αν θέλετε, εμένα μου προκαλεί πάρα πολλά ερωτηματικά ο τρόπος με τον οποίο όχι παρενέβησαν οι Ευρωπαίοι, με την έννοια του ότι αυτοί, ίσως και να παρεξηγήθηκε, δεν ζητάν καμία παρέμβαση από την ελληνική πλευρά στην ελληνική δικαιοσύνη, ούτε ζητούν η δικαιοσύνη να μην ερευνήσει. Ζητούν να υπάρξει μια διαβεβαίωση για λόγους που έχουν να κάνουν με την προοπτική του προγράμματος και την συζήτηση που διεξάγεται για το χρέος, αν αμφισβητούμε ή δεν αμφισβητούν τα στοιχεία που αφορούν το τρίτο πρόγραμμα. Και βεβαίως εμείς τους δηλώσαμε στο Eurogroup ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να τα αμφισβητήσουμε. Όμως, μου ξένησε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος κύριος Γεωργίου έσπευσε, προκειμένου να προφυλάξει τον εαυτό του, δεν ξέρω, να θέσει ζήτημα λέγοντας ότι αν η δικαιοσύνη προχωρήσει στην έρευνα, η χώρα δεν θα πάρει αυτά που πρέπει για το χρέος. Μένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό και δεν νομίζω ότι η τελική ανάλυση προφυλάξει τον εαυτό του με αυτά που λέει. Η ελληνική δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, θα φτάσει στην έρευνα σε βάθος, θα ενημερωθεί ο ελληνικός λαός για το τι έγινε και τι δεν έγινε. Δεν μπορώ εγώ να προδικάσω τίποτα, αλλά λέω ότι θα υπάρξει φως. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η υπόθεση αυτή δεν μπορεί να αφορά την συζήτηση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, διότι δεν την αφορά τη συζήτηση για την αναγκαία απομείωση του χρέους που θα διεξαχθεί μέχρι τέλος του χρόνου. Από τον Αντένα, ο κύριος Γιάννης Τσακίρης. Κύριε Πρόεδρε, όλο αυτό το διάστημα και χθες στην ομιλία σας, σας ακούσαμε να ζητάτε ουσιαστικά από τους εταίρους χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Μάλιστα, είπατε ότι αν γίνει αυτό, σε 2 χρόνια θα μπορέσετε να αλλάξετε τη φορολογία και θα μπορέσετε να καταργήσετε, να αλλάξετε μάλλον και τον έμφυα. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, από τη στιγμή που φαίνεται ότι σε πρώτη φάση ο Μοσκοβισή έχει απορρίψει αυτό το αίτημα για μικρότερα πρωτογενή πλεονάσματα, την ίδια στιγμή βλέπουμε καθημερινά να αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη, δημιουργούνται πρόβλημα στα έσοδα. Οι πολίτες, το παραδεχτήκατε κι εσείς, δυσκολεύονται πάρα πολύ να τα βγάλουν πέρα. Φοβάστε ότι μπορεί να ενεργοποιηθεί ο κόφτης, αν όχι φέτος, τα επόμενα χρόνια? Ευχαριστώ. Θα ήθελα να εξηγήσω κάτι. Τα πλεονάσματα μέχρι το 18, τα πλεονάσματα είναι τα πλεονάσματα που πετύχαμε σε αυτή τη συμφωνία του υπερασμένου Ιουλίου. Θυμίζω ότι η δεσμεύση του κ. Σαμαρά ήταν για πλεονάσματα
3% το 2015 και 4,5% το 2016. Εμείς πήραμε μια συμφωνία με και 4,2% από το 2017 και μετά, διαρκώς. Εμείς πήραμε μια συμφωνία η οποία είχε μείον 0,25% το 2015, 0,5% το 2016, 1,75% το 2017 και 3,5% το 2018. Αυτές είναι οι δεσμεύσεις μας και αυτές οι δεσμεύσεις μας θα τις υλοποιήσουμε. Και βεβαίως θα σφίξουμε τα δόντια. Θα μας βοηθήσει το γεγονός βεβαίως ότι η οικονομία περνάει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2016 και με υψηλούς ρυθμούς το 2017 και το 2018, προκειμένου για μια φορά να πετύχουμε τους στόχους μας. Από το 2018 και μετά, το αν θα παραμείνουν ή θα μειωθούν οι στόχοι του πλεονάσματος συναρτάται από τις αποφάσεις που θα ληφθούν για το χρέος. Για την ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους, με δύο λόγια. Και είναι αυτή η συζήτηση που θα διεξαχθεί, σας εξήγησα πιο πριν, μέχρι τέλος του χρόνου, σε ευρωπαϊκό και όχι μόνο, σε διεθνές επίπεδο. Γιατί είναι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που έχει άποψη γι' αυτό. Με δύο λόγια, αν εξειδικευθούν τα μέτρα με σαφήνεια, η μείωση των πλεονασμάτων είναι αυτονόητη. Συνεπώς, ο Μοσκοβισή δεν λέει τίποτα άλλο και λέει μάλλον αυτό που οφείλει να πει ο ίδιος ως επίτροπος. Διότι αν ο Μοσκοβισή έβγαινε και έλεγε «δεν υπάρχουν πλεονάσματα», θα έδινε ένα μήνυμα «χαλαρώστε». Όχι για μετά το 18, αλλά και για τώρα και για του χρόνου. Η συζήτηση αυτή όμως διεξάγεται τώρα που αφορά τη βιωσιμότητα, την ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους. Στο Eurogroup του περασμένου Μαΐου πάρθηκε μια πολύ σημαντική απόφαση, αναφέρθηκα πιο πριν, στο όριο 15% σε δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους. Οι δικές μας αναλύσεις που συμπίπτουν και με αυτές της Τράπεζας Ελλάδος ορίζουν ότι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι και χωρίς ακόμα περαιτέρω εξειδίκευση, καθ' αυτήν την απόφαση, μπορούμε να έχουμε με αυτούς τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που περιμένουμε δυνατότητα να πέσουμε σταδιακά στο 2%. Δεν θα υπερβαίνουμε δηλαδή για το 19, 20, 21, 22 το 15% των δαπανών του χρέους και με πλεονάσματα πολύ μικρότερα του 3,5 έως 2%. Συνεπώς λοιπόν η εκτίμησή μου είναι πως το να πέσουν τα πλεονάσματα από το 18 και μετά είναι κάτι απολύτως εφικτό, ρεαλιστικό και αναγκαίο. Και είναι κάτι που πιστεύουμε ότι είναι ένας στόχος μαχητός, τον οποίο θα τον διεκδικήσουμε και θα τον καταφέρουμε. Να εξηγήσουμε όμως στους Έλληνες πολίτες τι σημαίνει αυτό. Γιατί ακούνε νούμερα και δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτά τα νούμερα. Εάν από το 18 και μετά έχουμε τη δυνατότητα σταδιακά, από το 3,5 να πάμε στο 2,5 και από το 2,5 στο 2, θα έχουμε την περίπου ένα δημοσιονομικό χώρο 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα μου πείτε, θα πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Τα μέτρα που παίρνουμε για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, μέσα από το νομοσχέδιο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσα από την πάταξη της φοροδιαφυγής, μας δίνουν την πεποίθηση ότι θα τα καταφέρουμε. Αυτά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ λοιπόν, σε 2 χρόνια από τώρα, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την 83η, θα έρθω ως Πρωθυπουργός και αναλυτικά θα εξηγήσω πού θα πάνε. Και είπα χθες ότι κατά προτεραιότητα θα πάνε για να απαλύνουν τα δυσβάστακτα φορολογικά βάρη που επομίζεται η επιχειρηματικότητα, κυρίως η μεσαία τάξη. Αναφέρθηκα ιδιαίτερα σε 2 τομείς, σε αυτόν που αφορά τους έμεσους φόρους, που είναι απαράδεκτο να έχουμε τόσο υψηλούς δείκτες ΦΠΑ. Άλλωστε είδατε και τις μελέτες, τις αναφορές που έρχονται από την ίδια την Ευρώπη, που λένε το 2014 είχαμε χάσει 5 δις από την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ. Άρα το πρόβλημα με το ΦΠΑ είναι η εισπραξιμότητα και όχι να υψώνουμε διαρκώς τους συντελεστές. Και ο δεύτερος αφορά τη φορολογία ακινήτων, που έχουμε στόχο να προχωρήσουμε σταδιακά στην αντικατάσταση σε ένα φόρο ακίνητης περιουσίας. Πιο δίκαιο. Και βεβαίως, για μας παραμένει σταθερός ο στόχος της στήριξης των πιο αδύναμων, της ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, της παιδείας και της υγείας, που θέλω να σας πω ότι σε αυτόν τον τομέα έχουμε καταφέρει θαύματα, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο. Στα δύσκολα έχουμε δώσει εξετάσεις σε αυτό.
Η κυρία Νεκταρία Σταμούλη από τη Wall Street Journal. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά την συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ποιες είναι οι κινήσεις που κάνει η Ελλάδα προκειμένου να τη διαφυλάξει και τι θα διεκδικήσει η Ελλάδα όσον αφορά την αλλαγή του Δουβλίνου. Κυρία Σταμούλη, αυτή ήταν μια πολύ δύσκολη συμφωνία που την πετύχαμε με πολύ κόπο. Και σας θυμίζω, όταν κανείς δεν πίστευε τότε ότι θα επιτευχθεί. Η χώρα είχε βρεθεί μπροστά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, με τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης μονομερώς να κλείνουν σύνορα και την Ελλάδα να δέχεται καθημερινά σχεδόν 4 με 5.000 πρόσφυγες στα νησιά του Βανατολικού Αιγαίου. Και θέλω σε αυτό το σημείο να επισημάνω, για να δίνουμε και τα εύσημα, να λέμε το Κέσαρο στο Κέσαρι, η Γερμανίδα καγκελάριος κράτησε μια εξαιρετικά θετική στάση. Μια στάση που συνάδει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς είχαμε βρεθεί σε μια δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Επιμείναμε, πιστέψαμε ότι μπορεί να υπάρξει διέξοδος μέσα από την συνεργασία με τους γειτονές μας. Η πρώτη σύνοδος, σας θυμίζω, που αφορούσε την συμφωνία, απέτυχε, πρώτη σύνοδος κορυφής. Παρ' όλα αυτά, εμείς την επόμενη μέρα βρεθήκαμε στη Σμύρνη. Όταν στο εσωτερικό της χώρας η αντιπολίτευση μας κατηγορούσε ότι είμαστε ενδοτικοί απέναντι στους γείτονες. Πιστέψαμε λοιπόν στη δυνατότητα μιας συμφωνίας, ακριβώς γιατί θεωρούσαμε και συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι η Τουρκία χρειάζεται την Ευρώπη και η Ευρώπη χρειάζεται την Τουρκία. Θα σας θυμίσω επίσης ότι την επόμενη της συμφωνίας που διεξήχθη μετά την επίσκεψή μας στην Τουρκία, στις Βρυξέλλες, οι περισσότεροι των συναδέλφων σας με ρωτούσαν, είστε βέβαιες ότι θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα η Τουρκία? Και τελικά είδαμε ότι τήρησε τα συμφωνηθέντα η Τουρκία, σε μεγάλο βαθμό. Οι ροές από τις 5.000 μειωθήκανε στις 50-60, αυτές λέει τις ροές που δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό κανείς να τις ελέγξει. Άρα υπήρχε μία ανάσα. Από την άλλη πλευρά, η συμφωνία αυτή δεν είναι εύκολη, είναι δύσκολη στη λειτουργία της και στην εφαρμογή της. Διότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργούμε μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Και άρα εξετάζουμε ένα προς ένα όλα τα αιτήματα ασύλου από οποιονδήποτε έρχεται στα ελληνικά νησιά. Αυτό πράγματι έχει οδηγήσει σε μια συμφόρηση στα κέντρα υποδοχής στα νησιά του Βανατολικού Αιγαίου και του Ανατολικού Αιγαίου συνολικά και μέχρι την ΚΟ και την Λέρο. Έχει δημιουργήσει συνθήκες συμφόρησης. Κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πραγματικά σχεδόν 24 ώρες προκειμένου να είναι παρόντες στα κέντρα υποδοχής, να δίνουν την αλληλεγγύη τους, αλλά και να προχωρούν τις διαδικασίες για το άσυλο. Δυστυχώς δεν είχαμε μέχρι στιγμής τη δυνατότητα να έχουμε μεγάλο αριθμό επιστροφών για να λειτουργήσει, να τρέξει η συμφωνία. Πιστεύω όμως ότι το επόμενο διάστημα ο αριθμός θα επιταχυνθεί. Ταυτόχρονα, υπάρχει από την πλευρά της Ευρώπης μια υποχρέωση, η οποία και αυτή πρέπει να επιταχυνθεί. Διότι η συμφωνία αυτή, τι είναι? Είναι ότι σταματάμε τις παράνομες ροές, αλλά δημιουργούμε νόμιμες ροές. Ποιες είναι οι νόμιμες ροές? Είναι η επανεγκατάσταση από την Ελλάδα και η μετεγκατάσταση απευθείας από την Τουρκία, το relocation και το resettlement. Και δυστυχώς, από τις 33.000 θέσεις που είχαν υποσχεθεί οι Ευρωπαίοι μέσα στο 2016, έχουν υλοποιηθεί μόνο οι 3.000. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια επιτάχυνση από την πλευρά των Ευρωπαίων στις υποχρεώσεις τους, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να διαχειριστούμε με μεγαλύτερη άνεση
ένα πολύ μεγάλο βάρος, δυσανάλογο, που έχει πέσει στις πλάτες μας. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να απευθυνθώ ιδιαίτερα στους δημάρχους, στους ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης στη Βόρεια Ελλάδα. Η Βόρεια Ελλάδα έχει σηκώσει και αυτή ένα δυσανάλογο βάρος. Να απευθυνθώ με τα θερμότερα λόγια στους ένοπλες δυνάμεις, στον στρατό αλλά και στην αστυνομία και φυσικά σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται νυχθημερών για να δείξουν το πρόσωπο της αλληλεγγύης, που είναι το πρόσωπο που αξίζει να έχει η Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο. Ο κύριος Τελίδης Χρήστος από τα Νέα, από το Έθνος. Καλησπέρα κύριε Πρωθυπουργέ. Ο Στέργιος Πιτσιόλας είναι και συντοπίτης μας. Είναι ένα δοκιμασμένο στέλεχος της αριστεράς. Τον έχετε τοποθετήσει από την πρώτη στιγμή, από τους πρώτους μήνες, στον ταϊπέδος πρόεδρο, για να φέρει, για να τρέξει μια σημαντική υπόθεση για τη χώρα, της αποκρατικοποίησης και όχι μόνο. Η κυβερνητική εκπρόσωπος έχει πει ότι κινείται στο πλαίσιο των αποφάσεων των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων. Το έχει πει και επανειλημμένα. Υπάρχουν όμως υπουργοί που αμφισβητούν το έργο του, του επιτίθενται και μάλιστα μερικοί μπορεί να πούν και με απαξιωτικό τρόπο. Ένας υπουργός μάλιστα τελευταία είπε ότι ο πρόεδρος Ταϊπέδ πρέπει να είναι πρόσωπο εμπιστοσύνης και άφησε να εννοηθεί, έτσι ερμηνεύεται, ότι δεν είναι πρόσωπο εμπιστοσύνης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εμπιστεύεται τον σημερινό πρόεδρο του Ταϊπέδ και μήπως αυτή η εικόνα είναι πλήγμα για την κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ. Κύριε Τελίδη, η κυβέρνηση αυτή λειτουργεί συλλογικά. Και οι αποφάσεις παίρνονται συλλογικά. Και γι' αυτό τον λόγο έχουμε και άτυπα όργανα που συνεδριάζουν και αποφασίζουν την γραμμή. Που και πέρα αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές εκτιμήσεις. Αλλά θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι τις αποφάσεις παίρνουμε συλλογικά με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Έτσι προχωράμε. Σε ό,τι δε αφορά τις αποκρατικοποίησεις, πρέπει να σας πω ότι όλο το προηγούμενο διάστημα εργαστήκαμε προκειμένου να ξεφύγουμε από μια λογική εκποίησης και να υπερασπιστούμε το δημόσιο συμφέρον. Είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε μέσα σε ένα πλαίσιο έτσι όπως αυτό ορίζεται από τη Συμφωνία. Με δύο λόγια να σας το πω, τα έσοδα από τις αποκρατικοποίησεις πηγαίνουν στον κουβά του χρέους και όχι για να επαναπενδυθούν στην ελληνική οικονομία, δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία βρήκαμε. Όμως εμείς έχουμε δουλέψει πολύ ώστε να μεγιστοποιήσουμε τα παράλληλα ωφέλη, τις αναπτυξιακές επενδύσεις. Βεβαίως οι διαγωνισμοί που γίνονται είναι δημόσιοι διαγωνισμοί και άρα πρέπει να εξασφαλίζουμε και ένα ικανό τίμημα. Αλλά οι κατευθύνσεις που δίνουμε και η δουλειά που κάνουμε σε συνεργασία και με τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ και φυσικά με τους αρμόδιους υπουργούς είναι προκειμένου να εξασφαλίσουμε υψηλό τίμημα σε επενδύσεις. Αυτό καταφέραμε στην περίπτωση της Κόσκο, που έχουμε μετά την επαναδιαπραγμάτευση μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία για την ελληνική οικονομία, ψήφο εμπιστοσύνης για την ελληνική οικονομία για το λιμάνι του Πειραιά, που θα γίνει το πρώτο λιμάνι της Μεσογείου. Αυτό καταφέραμε στην περίπτωση του Ελληνικού. Αυτό θέλουμε να καταφέρουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και σε μια σειρά από αποκρατικοποίησεις, οι οποίες είναι μέσα στο πλαίσιο να γίνουν, είναι δηλαδή μέσα στις δεσμεύσεις μας από τη Συμφωνία, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία με ποιο τρόπο θα γίνουν και αν θα υπερασπιστεί και θα το δημόσιο συμφέρον και αν θα διευρυνθεί το δημόσιο συμφέρον. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, λειτουργούμε συλλογικά και οι αποφάσεις που παίρνουμε είναι συλλογικές. Από τον Α, η κυρία Τσικρή.